Βρύσες που δεν βγάζουν σταγόνα νερό. Αυτή είναι η κατάσταση σε κάποιες περιοχές της Κέρκυρας λόγω της λειψιδρίας που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα των κατοίκων και πλήττει την τουριστική εικόνα του νησιού. Πηγές επιφανειακές έχουν στερεύσει, πηγάδια έχουν στερεύσει, γεωτρήσεις έχουν στερεύσει. Από τον Μάιο έχουμε έναν περιορισμό ο οποίος συνοψίζεται σε 2-3 ώρες διακοπή της υδροδότησης τη νύχτα. Μείωση στο ύψος των βροχοπτώσεων το τελευταίο υδρολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο είναι 37%. Πατάμε πάνω στον πυλό τον θεραπευτικό της Πικρολίμνης. Η εικόνα αυτή δεν θυμίζει τίποτα την Πικρολίμνη στον Κιλκής πριν από λίγα χρόνια. Η στάθμη έπεσε λόγω των καιρικών συνθήκων και της λειψιδρίας. Βρισκόμαστε μέσα στην Πικρολίμνη. Εδώ υπήρχε νερό και ήταν πόλος έλξης για τα ρασπόλουτρα, ενώ τώρα θυμίζει περισσότερο έρημο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια μειώθηκε πάρα πολύ η στάθμη της Πικρολίμνης, όπως και της Δοϊράνης. Κατοικοί στο πολύγυρο Χαλκιδικής, κρατώντας κουβάδες, παίρνουν νερό από την θάλασσα λόγω των διακοπών στην υδροδότηση. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω της πρωτοφανούς λειψιδρίας βρίσκεται και η Λέρος. Κάποιες περιοχές για λίγες ώρες δεν είχαν νερό. Μέρα παραμέρα προσεγγίζει ένα υδροφόρο πλοίο του πολεμικού ναυτικού με 600 κυβικά νερού την ημέρα που το μεταφέρει από την Ρόδο. Δεν πάμε σε νερό με το δελτίο. Έχουμε ετοιμάσει ένα σχέδιο κοινή υπουργική απόφαση για τους κανόνες κοστολόγησης τιμολόγησης, όπου εκεί μπαίνει ως όριο για την αύξηση της τιμής του νερού ο τιμάριθμος. Έρευνα του ΕΚΠΑ εκτιμά ότι θα υπάρξει αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην Αθήνα κατά την περίοδο 2041-2070 πάνω από 3,5 βαθμούς. Κάθε χρόνο υπάρχει αύξηση θερμοκρασίας σε πολύ μικρό βαθμό. Υπάρχει μια αύξηση η οποία είναι της τάξης του περίπου 0,2 βαθμών Κελσίου ανά δεκαετία. Μην θεωρήσουμε ότι είναι μια μικρή αύξηση, γιατί αυτό σημαίνει ότι σε 5 δεκαετίες, σε 4, θα είναι κοντά στον 1 βαθμό Κελσίου που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Οι επιστήμονες κρούν το κόδωνα του κινδύνου και ζητούν τη λήψη μέτρων άμεσα.